Ρώσοι στρατιώτες εκτέλεσαν εν ψυχρό Ευρωπαίο εθελοντή του Ουκρανικού στρατού. Ένα σοκαριστικό βίντεο λοιπόν αναρτήθηκε πριν λίγες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκεντρώνοντας ήδη χιλιάδες προβολές στην πλατφόρμα. Στο υλικό φαίνονται Ρώσοι στρατιώτες να εκτελούν εν ψυχρό άντρα που φοράει μόνο παντελόνι σε κάποιο χωράφι στο ρωσο-ουκρανικό πεδίο της μάχης. Δύο στρατιώτες με αυτόματα πυροβόλα Καλάσνικοφ πυροβολούν τον άντρα από πίσω, ρίχνοντάς τον στον έδαφος όπου τον αποτελείωσαν με περισσότερες σφαίρες. Σύμφωνα με το Class Report, τον έγκυρο λογαριασμό που ανάρτησε στο διαδίκτυο το εν λόγω βίντεο, οι Ρώσοι στρατιώτες εκτέλεσαν έναν εθελοντή στρατιώτη με καταγωγή από κάποιο βαλτικό κράτος. Ο άντρα λέγεται πως κατατάχθηκε εθελοντικά στο στράτευμα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και κατ' επέκταση συμμετείχε στι ενεξελίξεις ρωσο-ουκρανικές μάχες. Βέβαια, πολλοί χρήστες εξέφρασαν τι αμφιβολίες τους κάτω από την δημοσίευση, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως δεν εμφανίστηκε καθόλου αίμα στο βίντεο, πράγμα που μπορεί να υποδεικνύει πως το υλικό είναι ψεύτικο ή επεξεργασμένο. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε κατά πάσα πιθανότητα το βίντεο αναρτήθηκε ω αντιρωσική προπαγάνδα. Σε άλλη πρόσφατη είδηση, τώρα, οι Ουκρανικέ Αρχέ σκοπεύουν να επιστρατεύσουν περίπου 200.000 Ουκρανού πολίτε έω το τέλο του 2024. Η απόφαση πάρθηκε με απότερο σκοπό την ενίσχυση του Ουκρανικού στρατεύματο στο πεδίο τη μάχη έναντι των πολλών περισσότερων Ρώσων στρατιωτών. Όπως έχουμε τονίσει ούκο λίγες φορές στο παρελθόν, η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία είναι πολύ κρίσιμη για το Κιεβό. Οι Ρώσοι προελάβουν με πρωτοφανείς ρυθμούς και αυτό ανησυχεί τόσο το Κιεβό όσο και τους δυτικούς συμμάχους του. Παρά την ενεργή οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη που λαμβάνει ο Ουκρανικός στρατός από τις δυτικές χώρες, τα πράγματα ολοένα και χειροτερεύουν για τις Ουκρανικές δυνάμεις στον Νιέτς. Οι Ουκρανοί στρατηγοί αναφέρουν πω για να βελτιωθεί η κατάσταση στο μέτωπο είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο αριθμό των Ουκρανών στρατιωτών που πολεμούν σε αυτό. Ρωσικά μέσα από την πλευρά του σχολίασαν την είδηση λέγοντα πω είναι αδύνατο να καταφέρει το Κίεβο να στρατολογήσει 200.000 ανθρώπου μέσα στου επόμενου 3 μήνε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.